Χαίρετε! Εδώ είμαστε και πάλι, γιατί μια εκπομπή δεν είναι ποτέ αρκετή για Γιαννιζάτση μέσα στην ημέρα. Λίμπρο 107,4. Μπαλαντέρ, τώρα θα πάμε τάκτος και σήμερα μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο με Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες και πολλές μουσικές, Γιάννη, που θέλω να ετοιμάσεις μέχρι και τις 12 που θα πάμε παρέα. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω και τις γραμμές από τώρα, Γιάννη Ζάτση, μέχρι και τις 10.30, γιατί μετά θα πάμε στα ρεπορτάζ. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Ενώ παρακολουθούμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπέρνλι, 2-1 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, πέναλτι για τον Ολυμπιακό, ο Φορτούνης έτοιμος να το εκτελέσει, δεύτερο πέναλτι στο μάτς, αφού με από την άσπρη βούλα σοφάρισαν οι Άγγλοι προσωρινά. Πριν ο Ολυμπιακός πάρει ξανά το προβάδισμα με το Μπουχαλάκι από φάουλ του Φορτούνη, ο οποίος έκανε το 1-0 με απευθείας φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης εκτελεί 3-1 την Μπέρνλι, ο Ολυμπιακός στο 60 λεπτό και βάζει γερές βάσεις πρόκρισης στους ομίλους του Europa League. Και κόσμο βλέπω πολύ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Μάλιστα. 3-1 λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τον αρχηγό του, αν βλέπω καλά, τον Κώστα Φορτούνη, στο 60 λεπτό. Έχει ακόμα βέβαια χρόνο το μάτς για να πετύχει ενδεχομένως ένα γκολ ακόμα η Μπέρνλι ή να βάλει ένα ακόμα Ολυμπιακός και να σφραγίσει ίσως από σήμερα την πρόκρισή του στους ομίλους του Europa League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε για τα προκριματικά. Στο 60, Αταλάντα Κοπενχάγη 0-0, Βασιλεία Απόλλων Λεμεσού 1-2, η ομάδα της Κύπρου, αν και είμαστε πολύ στηρίζουμε γενικότερα τις ομάδες της Κύπρου. Στο 61 λεπτό, Ντουντελάγκε Κλούζ 0-0, 3-1 είπαμε Ολυμπιακού στην Μπέρνλι που παίζει και με παίχτη λιγότερο. Γκένκ Μπρόντμπι 2-0 στο ημίχρονο, Ζόρια Λειψία 0-0 επίσης στο ημίχρονο, με 10 παίζει η Ζόρια. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Ολύμπια Λουμπλιάνας, Σπαρτάκ Τρνάβα 0-2. Καθυστερήσεις Παρτιζάν Μπεσίκτας 1-1. Ραπίτ Βιέννη Στεάβου Κορεστίου 0-0 ημίχρονο. Στο 34 Γάνδη Μπορντό 0-0. Στο 33 Ρέιντζερς Ούφα από τη Ρωσία 0-0. Στο 34 Ρόζεμπορκ Σκέντιγια 2-0. Η Νορβηγή είναι μπροστά, στο Τρόντχαϊμ, που κάποτε ο Άρης είχε παίξει και αυτός και είχε πετύχει τον γκολ του Άρη τότε, ο Καρχαρίας, ο Κάρλος Ρουίζ. Στην Αυστρία, Αντμίρα, πώς λέγεται αυτή τώρα, Τραϊσκίρχεν 0-1. Λοιπόν, στην Ισλανδία, Θόρ Ακουερέρι Μάγνη 0-0, Νιάρτβικ Ρέκιαβικ 1-0 και Χάουκαρ Φραμ 1-1. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο κουπόνι του στοιχήματος. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός 3-1 την Μπέρνλι. Λοιπόν, αλλά έχει ακόμα μισή ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου βλέπω το χόρτο δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση. Είναι η αλήθεια. Γιατί λέτε μόνο για το Βικελίδης ότι θέλει δουλειά. Εντάξει, βέβαια είναι σίγουρα στην καλύτερη κατάσταση του Βικελίδης, αλλά φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένο, η αλήθεια. Ταλαιπωρημένος ο χλωτάπητας του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάντως, δόξα τω Θεώ, οι ομάδες μας καλά τα πάνε στην Ευρώπη και αν το δούμε καθαρά αντικειμενικά και χωρίς οπαδικά γυαλιά, καλό είναι αυτό για την Ελλάδα. Εντάξει, βέβαια, δυστυχώς, στη Θεσσαλονίκη που ζούμε, Γιάννη Ζάτση, δεν πουλάει αυτό και πρέπει να λέμε να αποκλειστεί ο ένας και να αποκλειστεί ο άλλος, αλλά ο οπαδός, για παράδειγμα, του Άρη ή του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, όποιο θες εσύ. Βασικά, οι οπαδοί όλων των ομάδων στην Ευρώπη, νομίζω, πρέπει να θέλουν να πηγαίνουμε καλά οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, γιατί κερδίζει πόντους η Ελλάδα, ανεβαίνει και βγαίνει και απευθείας ο πρωταθλητής και ο δεύτερος ομίλου Champions League. Να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο και προκριματικά Europa League να ξεκινάμε πιο μετά και να μην ξεκινάμε τους δεύτερους προκριματικούς γύρους. Μακάρι να τα πηγαίνουν καλά οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Απλά δυστυχώς δεν πουλάνε αυτά σαν όλοι οι Γιάννη Ζάτση. Πρέπει να παρακαλάμε να αποκλειστεί ο ένας και ο άλλος. Για να κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ο Αριανός να παρακαλάει να αποκλειστεί ο Παοκτής, ο Παοκτής να παρακαλάει να αποκλειστεί ο Αριανός ή η ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλος. Έτσι είναι. Εντάξει. Καλά, πέρα από την νορμάλη καζούρα θα υπάρχει πάντα Γιάννη Ζάτση. Εντάξει. Αλλά μέχρι ένα σημείο.
Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Καλά, δεν λέω ότι θα πέσουμε και στα κλάματα να αποκλειστεί ο Πάκα την Μπενφίκα, για το Θεό δηλαδή, εντάξει. Αλλά anyway. Λοιπόν, προτελευταία εκπομπή της εβδομάδας, σε μια μέρα που δεν είχε να μας δώσει πολλά από πλευράς Άρη για τον ΠΑΟΚ. Ακούσατε νωρίτερα και τον Σταύρο Κόλκα και την παρέμβασή του στην εκπομπή του Σταμάτη Μουρελή για τον Τόσκα, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο Μπακ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το δανεισμό του παίκτη από την Real Betis. Και έτσι ο ποδοσφαιριστής αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, όπως διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ 24. Μετά από τις 10.30 θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια σύνδεση με την Ελένη Τιμπούντου για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον Τόσκα και τη συμφωνία για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για Άρη φυσικά. Θα ακούσουμε και μια συνέντευξη που είχαμε σήμερα στο All About Aires on Air με τον Μιγγέλ Κορέια, τον ρεπόρτερ της Αμπόλα, ο οποίος μας μίλησε και μας χειαγράφησε το προφίλ του Τιάγκο Ντίας, του 20χρονου εξτρέμ της Μίλαν, με τον οποίο ο Άρης θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη ως δανεικό από τους Ιταλούς την φετινή σεζόν. Ένας Άρης που σιγά σιγά ολοκληρώνει και την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Λαμία, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Ένας Άρης που είχε και ένα πιο χαλαρό απόγευμα με το γεύμα που παρέθεσαν οι εκδότες Άρης Ίση, ο Ντίμης Παπαϊάννου και ο Ηλίας Πόπης στο ποδοσφαιρικό τμήμα, σε γνωστό μαγαζί της Καλαμαριάς, έτσι, το οποίο έχει ίδιο όνομα με το παρατσούκλι του Κάρλος Ρουίζ όταν αγωνιζόταν στον Άρη. Λοιπόν, και αργενή καταλάβανε νομίζω σε ποιο μαγαζί αναφέρομαι. Όμορφες στιγμές, έχουν ανεβεί και φωτογραφίες στα social media των παικτών. Θα ανέβουν και σε λίγο θα ανέβουν και φωτογραφίες στο About Aris. Σταμάτη Μουρελή, άκουνε εργάτη που είσαι έξω και επιμελήσε των θεμάτων αυτών, αδελφέ μου. Θα τα βάλεις όλα και θα τα δείτε και εσείς. Δεν βλέπω κάποια άλλη εξέλιξη στα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Europa League. Επαναλαμβάνω, 3-1 Ολυμπιακός στην Μπέρνλι. Έχει ακόμα βέβαια το παιχνίδι μέλλον, προκειμένου είτε να βάλει ο Ολυμπιακός ένα ακόμα γκολ είτε να μειώσουν εκ νέου οι Άγγλοι. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει τίποτα άλλο πριν πάμε στα θέματα της εκπομπής. Είπα μετά στις 10.30 θα μπούμε πιο αναλυτικά στο κομμάτι των ρεπορτάζ. Γενικότερα από την Ελλάδα δεν είχαμε σήμερα κάτι άλλο. Από τον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θα ζητήσουμε και μετά τις 10.30 με την Ελένη Μπούντου είναι η συμφωνία, εξωαγωνιστικό θέμα με τον Μάριο Μπράνκο που ανέλαβε διευθυντής ανάπτυξης του Δικεφάλου. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να ολοκληρώσει τις τελευταίες του μεταγραφικές κινήσεις και πολύ δυνατές, όλες τους μάλιστα, ψάχνοντας τουλάχιστον ακόμα 3 παίχτες για να κλείσει ρόστερ, ενδεχομένως και 4 να είναι τελικά αυτοί, γιατί η ομάδα θέλει ένα κεντρικό αμυντικό, έναν κόφτη, έναν εξτρέμ και ενδεχομένως να πάει και να προχωρήσει την απόκτηση και του Νικολά Μαρτίνες. Έχουμε πραγματάκια που μπορεί να γίνουν για τον Άρη στο φινάλε των μεταγραφών, με δυνατά ονόματα στην επικαιρότητα για τους κυτρινόμαυρους, που έχουν θέσει ως προτεραιότητα την περίπτωση του Σιώπη, η οποία θα ξεκαθαρίσει αύριο, αλλά και του κεντρικού αμυντικού με τον Μέργκη Μαύρα να βρίσκεται στο προσκήνιο, όπως επίσης και ο Φλωρεντίν Πογμπά, και να αναμένουμε εξελίξεις όσον αφορά και τις περιπτώσεις των δύο κεντρικών αμυντικών με τους οποίους ο Άρης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Στα 2 λεπτάκια πριν από τις 10.30 θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, Γιάννη Ζάτση, με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ μας επιστρέψαμε στα 43 λεπτάκια μετά από τις 10. Ακούτε Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ εκτάκτος και απόψε θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος
πίσω από το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και η Ελένη Μπούντου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Διαβάζουμε για τον Τόσκα, διαβάζουμε για τον... Αχ, μου διαφεύγει τώρα το όνομα του νέου... Μάριο Μπράνκο. Ο Μπράνκο. Ήταν γεμάτη μέρα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ήταν, η αλήθεια είναι, πολύ, πολύ γεμάτη μέρα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα, έρχεται επαναληπτικός με την Βενφίκα. Γενικώς είναι πολύ γεμάτες οι μέρες για τον ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδος, νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί και στον Άρη υπήρχε κινητικότητα από ό,τι πήρε το μάτι μου, ότι σίγουρα είναι ακόμη πιο γεμάτες, ακόμη πιο έντονες. Να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Έτσι φαντάζομαι την μετέφερε νωρίτερα και ο Σαύρος Κόλκας. Αφορά βεβαίως τον Αλίν Τόσκα, τον 26χρονο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή, αριστερός μπακ, αριστεροπόδαρος μάλλον, αγωνίζεται και ως στόπερ, έχει κάνει πολλά παιχνίδια και στις δύο θέσεις, ο οποίος έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Την ημέρα που ο ΠΑΟΚ έδινε το παιχνίδι, αγωνιζόταν απέναντι στην Μπενφίκα. Είχαμε δώσει ζωντανά από τον αέρα του Λίμπερο 107,4 και συγκεκριμένα ο Σταύρος Κόλκας από την Λισαβόνα, ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στη συμφωνία με την Real Betis και με τον ποδοσφαιριστή. Και μιλάμε βεβαίως συμφωνία που αφορά μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς. Αυτή τη στιγμή ο Αλίν Τόσκα δεν υπολογίζεται από την Real Betis. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021. Και τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και οι Ισπανοί έψαχναν μία λύση, έψαχναν έτσι μία ομάδα η οποία θα του δώσει χρόνο και χώρο, τον οποίο δεν είχε στην παρούσα φάση στην Real Betis. Οι δύο ομάδες, ή αν θέλετε οι εμπλεκόμενες πλευρές, έφτασαν σε συμφωνία για την συγκεκριμένη υπόθεση, για τον δανεισμό του Τόσκα στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, αμέσως μετά το μάτς με την Μπενφίκα, αλλά μέχρι και σήμερα, δεν υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα, γεγονός που ενεργοποίησε ακόμη και τους Ρουμάνους, δηλαδή τους συμπατριώτες του Τόσκα, και μάλιστα χθες απευθύνθηκαν στο Ράσμα Λουτσέσκου ρωτώντας τον γιατί το τίλ ανάμεσα στις πλευρές καθυστερεί να πάρει επίσημη μορφή και γιατί δεν υπάρχουν εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου από την πλευρά του ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαίωσε ότι ΠΑΟΚ, Τόσκα και Μπέτης είχαν φτάσει σε συμφωνία πριν από το παιχνίδι με την Μπενφίκα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες υπήρχε κάποια στασιμότητα και από εκεί και πέρα ανέφερε ότι όταν υπάρχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ τον Κρέσπο, τον οποίον μετακινώ από τα στόπερ εκεί που βρίσκεται με τον Βαρέλα για να του δώσω έναν άλλο ρόλο στην άμυνα. Σήμερα φάνηκε ότι βρέθηκε η χρυσή τομή ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές, ότι ρυθμίστηκαν από το απόγευμα. Ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν συμμετοχές, που αφορούν έτσι τα οικονομικά δεδομένα του συμβολέου. Ρυθμίστηκαν το απόγευμα και το οριστικό deal επετεύχθη με τον ποδοσφαιριστή να ετοιμάζει τα πράγματά του, γιατί αύριο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει το συμβόλαιό του, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, γιατί τον Ράσμα Λουτσέσκου λόγω και της καταγωγής τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όπως σημείωναν και οι Ρουμάνοι, ο Λουτσέσκου φαντάζει σαν σωτήρας για τον Τόσκα, δεδομένου ότι βρισκόταν σε ένα διέξοδο, ποδοσφαιρικό αδιέξοδο στην Real Betis. Εκεί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για τον 26χρονο, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ στον έναν χρόνο που θα τον έχει στη διάθεσή του μπορεί έτσι να βγάλει μια συνολική, μια ολοκληρωμένη άποψη για τον ποδοσφαιριστή, και από εκεί και πέρα υπάρχει οψιόν αγοράς, αν και εφόσον η πλευρά του δικεφάλου μην ικανοποιημένη από την προσφορά του Ρουμάνου, αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος, γιατί υπάρχει πάντα στο πλάνο του και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος δόθηκε φέτος με τη μορφή δανεισμού, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πάρα πολύ. Οπότε του χρόνου το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν νέα δεδομένα για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτά για τον Αλίν Τόσκα. Mm-hmm. Να περάσουμε και σε μία ακόμη έτσι, μεταγραφή διοίκησης. Πώς τις λέμε, Νίκο, αυτές οι μεταγραφές? Εξαγωνιστικές, ναι, εξαγωνιστική έτσι, μεταγραφή. Αλλά είναι εξίσου σημαντικές, έτσι. Γιατί σήμερα το απόγευμα ανακοινώθηκε πως ο Μάριο Μπράνκο,
ο Πορτογάλος ετών 43 εντάσσεται στο team του Δικεφάλου με τον ρόλο του Διευθυντή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο ρόλο, έτσι. Μιλάμε για έναν τεχνοκράτη, μιλάμε για έναν άριστο γνώστη της ποδοσφαιρικής αγοράς, για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε, Νίκο, ως δημοσιογράφος στην Πορτογαλία και κατόπιν ασχολήθηκε πιο ενεργά με το χώρο του ποδοσφαίρου και κυρίως από μέσα. Τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε ως σκάουτερ, μέχρι που ανέλαβε έτσι, το αρχισκάουτινγκ διαφόρων ομάδων από την Εστορίλ, την Λεϊσόες στην Πορτογαλία, βρέθηκε και στην Ρουμανία βεβαίως. Έκανε πολλές φορές το δρομολόγιο Ρουμανία-Πορτογαλία για να καταλήξει πριν από 2 χρόνια στην Χάιντουκ Σπλιτ, εκεί όπου είχε τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά της ποδοσφαιρικής αγοράς, της κροατικής ομάδας, των πωλήσεων, των αγορών, γενικότερα της εξέλιξης της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της βιτρίνας της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα της βιτρίνας της ομάδας στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Άρα είναι συνάδελφος. Συνάδελφος δικός σου? Δικός μας. Δικός μας. Ξεκίνησε ο συνάδελφος ανοίγει... δικός μας. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται τώρα, γιατί πρέπει να βλέπει μακριά και μας ανοίγει τα μάτια για το τι πρέπει να κάνουμε από ένα σημείο και μετά, έτσι. θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πριν από 3 μήνες είχε δώσει μια συνέντευξη, όντας ακόμη στην Χάιντουκ Σπλιτ, έτσι, τον Ιούνιο αποχαιρέτησε από εκεί, και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για μένα το σημαντικό είναι να μπορεί ένας σύλλογος να είναι βιώσιμος. Η λέξη βιωσιμότητα έχει ακουστεί διαστόματος Ιβάν Σαββίδη, με την έννοια ότι έχει πει σε μια έκφραση του λόγου του ότι θέλω ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή να είναι βιώσιμος, να μην εξαρτάται απόλυτα από τη δυναμική του μεγαλομετόχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ σκοπεύω τα επόμενα χρόνια να αποχωρήσω ή να μην βάζω χρήματα μέσα στην ομάδα. Αυτό προϋποθέτει, δηλαδή, και συγγνώμη σε διακόπτω, σταθερή πορεία για κάποια χρόνια στο παρουσία, σταθερή παρουσία στο Μίλου Champions League. Και βεβαίως διαχείριση μεταγραφών. Και αυτό. Διαχείριση πωλήσεων, διαχείριση ταλέντων από τις ακαδημίες, έτσι, νεαρών τέλος πάντων ποδοσφαιριστών, τους οποίους μπορείς και δίνεις υπεραξία, έτσι. Mm-hmm. Και ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έκανε πάρα πολύ καλά στη Χάιντουκ Σπλιτ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών, τους οποίους έδωσε υπεραξία, γέμισε τα ταμεία με 18 περίπου εκατομμύρια ευρώ, άλλοι λένε 20, εγώ θα σου πω 15. Έτσι, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από την Κροατία, και καταλαβαίνεις και εσύ, όταν μιλάμε βέβαια για οικονομικά δεδομένα, δεν μπορεί να είναι απόλυτα σαφής, έτσι. Και εμάς να μας ρωτήσουν τώρα για οικονομικά δεδομένα και για μεταγραφές και πόσο κόστησαν, είναι αναλόγως το πόσο υπολογίζει ο καθένας τα μπόνους, τους αστερίσκους και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στα συμβόλαια και σε διάφορα οικονομικά δεδομένα που αφορούν υποθέσεις. Τέλος πάντων, μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος οργάνωσε, έτσι, πολύ σωστά το project που είχε στα χέρια του στην Χάιντουκ Σπλιτ, είχε μια στρατηγική, μιλάμε για έναν τεχνοκράτη, για έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στα ποδοσφαιρικά δρόμενα και έναν άνθρωπο ο οποίος σχετίζεται με την αγορά ποδοσφαίρου. Στον ΠΑΟΚ έκριναν ότι πρέπει να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, έτσι, ένας στρατηγικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχο την εξέλιξη, την ανάπτυξη, αν θέλετε, του brand name του ΠΑΟΚ, την ευρωπαϊκή του βιτρίνα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν να στελεχώσουν το δυναμικό τους με ανθρώπους που έχουν εμπειρία πάνω στη συγκεκριμένη αγορά, πάνω στο συγκεκριμένο χώρο. Καλωσορίζουμε τον Μάριο Μπράγκο και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το αγωνιστικό, δηλαδή, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, δεν θα είναι τόσο της καθημερινότητάς του, με την έννοια οι προπονήσεις, το πρόγραμμα της ομάδας και πάει λέγοντας, έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα έχει ευρύτερες ασχολίες, γενικότερες ασχολίες που αφορούν το image, που αφορούν τη μεταγραφική πολιτική του δικεφάλου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ότι αποχωρεί κάποιο άλλο στέλεχος από το δυναμικό του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως πολλοί να σκέφτηκαν τον Λούμπος Μίχελ. Όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι Ασπρόμαυροι, παραμένει κανονικά στη θέση του και οι αρμοδιότητες του άπτονται περισσότερο του αγωνιστικού, έτσι, και της καθημερινότητας, της καθημερινής αγωνιστικής καθημερινότητας του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για να φύγουμε λίγο έτσι από τις μεταγραφές, ο Μάριο, ο Πορτογάλος, βρέθηκε και στην προπόνηση
του Δικεφάλου, είχε μια πρώτη γνωριμία με τους παίκτες του Δικεφάλου και με τον προπονητή. Το απόγευμα ανακοινώθηκε και ήδη μετά από λίγες ώρες, έτσι σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, σηκώνει μανίκια και σήμερα ήταν κανονικά στη Νέα Μεσύμβρια, εκεί όπου είδε την προπόνηση του Δικεφάλου και γνωρίστηκε βεβαίως με όλο το επιτελείο. Απόν βέβαια από την προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι ένα πρόβλημα ίωσης, τον κράτησε εκτός προπόνησης. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο και ο Δημήτρης, γιατί αύριο βεβαίως ολοκληρώνεται η προετοιμασία και βγαίνει η αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου, το παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, εκεί όπου δεν θα αγωνιστούν Μαωρίσιο και Βαρέλα, καθώς είναι τιμωρημένοι από τον περσινό τελικό κυπέλου που δέχτηκαν κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, των εισιτηρίων διαρκείας, ο ΠΑΟΚ οδεύει ολοταχώς για 20.000 διαρκείας, έτσι σήμερα το νούμερο ξεπέρασε τις 19.000, συγκεκριμένα 19.208 έχουν παραλάβει ήδη το εισιτήριο διαρκείας για την νέα σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Σίγουρα το νούμερο θα αυξηθεί κι άλλο και εφόσον γίνει η καταμέτρηση και δούνε και στον ΠΑΟΚ πόσα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια, από Κυριακή Δευτέρα πιστεύω ότι θα υπάρχει μια ανακοίνωση, μια γνωστοποίηση τέλος πάντων, το πότε θα διατεθούν τα μαγικά χαρτάκια για τον επαναληπτικό με την Μπενφίκα. Υπενθυμίζουμε ότι η διάθεσή τους θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά και θα είναι έτσι για όσους προλάβουν κυριολεκτικά από τη στιγμή που έχουν φύγει τόσα διαρκές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τις δυνατότητες να ανοιχτεί εντός εισαγωγικών πολύ με τα μεμονωμένα εισιτήρια. Στα υπόλοιπα κρατάμε την παρέμβαση του Άρντα στην Νόβα. Έτσι, σήμερα το πρωί, όσοι ήθιστε, η συνδρομητική τηλεόραση βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Κάπως φίνα μπήκε, γιατί το Λουτσέσκο περιμέναμε και... Ισχύει. Για την ακρίβεια, περίμενε πίσω από την κάμερα να τελειώσει ο Ανπόμ για να μπει το παιδί να τα πει. Και για όσους δεν έχουν δει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αξίζει να το ψάξουν στο συνδρομητικό κανάλι, γιατί ο τρόπος που μπαίνει μέσα στο στούντιο, ο τρόπος που απαντάει μισά ελληνικά, μισά αγγλικά, ο τρόπος που αναφέρεται στο γνωστό άσμα πλέον, τον Τιμπιντάι, και πώς όλος ο κόσμος το τραγουδάει, στην τρέλα της Θεσσαλονίκης, στο γεγονός ότι ο Σαλάχ του έστειλε μήνυμα μετά τον γκολ που πέτυχε, γιατί η Λίβερπουλ, αν θέλετε, βλέπει, θέλει νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί διαμορφώνονται ανάλογα και οι όμιλοι στο Champions League, για το τι είπαν οι δυο τους και βεβαίως για το τι του είπε ο Λουτσέσκου όταν τον πέρασε αλλαγή στο Νταλούς. Όλα αυτά όμως, τώρα σας τα μεταφέρω εγώ, ακούγονται τελείως flat, γιατί αξίζει να δείτε τον Ουάρτα, είναι σε μεγάλα κέφια, το απολαμβάνει και δείχνει ότι έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση εν ώψη της συνέχειας. Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ωραία, τον Λουτσέσκο, όπως είπες και εσύ, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή, ή το βράδυ, είτε αύριο, εφόσον του έφαγε τον τηλεοπτικό χρόνο ο Ουάρτα. Ο Λουτσέσκο δεν βγήκε ποτέ ζωντανά. Ωραία, Ελένη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχεις. Αυτά από την Ελένη Μπούντου και τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είχε μια αρκετά δραστήρια μέρα. Και με τον Μπράνκο και με τον Τόσκα, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, ο αριστερός μπακ της Real Betis, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Δικέφαλο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται τώρα στο στοίχημα πριν πάμε Γιάννη Ζάτση στο διάλειμμα. Λοιπόν, για να ανοίξουμε το κουπόνι. Ωραίες παρουσίες, βλέπεις, ο Γιώργος Καλασκάκης, η Κερκίδα. Εξαιρετική κυρία. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν. Και θα αναφέρουμε τώρα όλα τα μάτια. Να δούμε τελικά. Λοιπόν. Στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 9. Αταλάντα Κοπενχάγη 0-0. Βασιλεία Πόλου Λεμεσού 3-2. Το γύρισε η ελβετική ομάδα. Ντουντελάγκε Κλούζ 2-0, Ολυμπιακός Μπέρνλι 3-1 με 2 γκολ από τον Φορτούνη με απευθείας φάουλ και πέναλτι και ένα τον Μπουχαλάκη από φάουλ του Φορτούνη που ήταν ο MVP για τον Ολυμπιακό σήμερα. Οι Άγγλοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με παίχτη λιγότερο. Λοιπόν, αυτό είναι αφορά το παιχνίδι των 9
για το Europa League. Στα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα, σε 7 η ώρα Zenit Αγίας Πετρούπολης, Μόλντε 3-1, Τροπέντο Λουντογκόρης 0-1, Τρέτσινα ΑΕΚ Λάρνακας 1-1, Αποέλα Στάν 1-0, Σερίφ Τυρασπόλ Καραμπάκ 1-0, Σίγμα Όλομουντ Σελβίλ 0-1, Σούντο Βασέλτικ 1-1, Σάρτσμπουργκ Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-1, Μάλμε Μίντιλαντ 2-2. Στα μάτς που είχαμε νωρίτερα, σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, στο 73 Γκένκ Μπρόντμπι 4-2, Ζόρια Λειψία 0-0 με 10 η Ζόρια, Ολύμπια Λιουμπλιάνα Σπαρτάκ Τρινάβα 0-2, Παρτιζάν Μπεσίκτας 1-1, Ραπίτ Βιέννης Θεάβου Κορεστίου 3-1, στο 57 Γάνδι Μπορντό 0-0, Ρέιτζερς Ούφα 1-0, η ομάδα του Στίβεν Τζέραρτ, και Ρόζεμπορκ Σκέντιγια 3-0. Αυτά όσον αφορά τα μάτς του Europa League που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, Ιωάννη Ζάτση. Πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, λοιπόν, Ιωάννη. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 13 λεπτά και μετά από τις 11. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε για ακόμα 45 λεπτά για μέχρι και τις 12 παρά. FM βγαίνουν τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές, 231-0287 και 38 για όσους έχετε όρεξη για κουβεντούλα. Στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη στο στοίχημα, Γκένκ Μπρόντμπι 4-2, Ζόρια Λειψία 0-0, Ολύμπια Λιουμπλιάνα Σπαρτάκ Τερνάβα 0-2, Παρτιζάν Μπεσίκτας 1-1, Ραπίτ Βιέννης Θεάβου Κορεστίου 3-1, Γάνδι Μπορντό 0-0, Ρέιτζερς Ούφα 1-0, Ρόζεμπουργκ Σκέντιγια 3-0, η Νορβηγή. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Στα Τουάρι, σήμερα είχαμε διαστόματος Μαύραη την επιβεβαίωση των επαφών του με τον Άρη, όπως αποκάλυψε χθες το Λαμπαουτάρης. Ο Αλβανός στόπερ με δηλώσεις του σε μέσο της χώρας του επιβεβαίωσε ότι μεταξύ άλλων μιλάει και με ομάδα από την Ελλάδα. Και περιμένουμε να δούμε τελικά ποια θα είναι η τελική έκβαση στις διαπραγματεύσεις του Άρη και με τον Μαύραη αλλά και με τον Φλωρεντίν Πογκμπά. Εμένα η προσωπική μου γνώμη, η προτίμησή μου να το θέσω καλύτερα για το κέντρο της άμυνας είναι ο Μαύραη. Γιατί μιλάμε για έναν παίχτη που έχει 158 συμμετοχές στην Bundesliga, δεν είναι λίγες. Μιλάμε για ένα παίχτη που είναι ενεργεία διεθνής με την Εθνική Αλβανίας. Ταιριάζει πολύ στα χαρακτηριστικά του στόπερ που ψάχνει ο Ερέρα, ενός αριστερού κεντρικού αμυντικού που είναι πολύ δυνατός στον αέρα. Έχει εμπειρία. Όχι πως του Πογκμπά δεν είναι καλή επιλογή αν τελικά έρθει αυτός προς Θεού, έτσι. Απλά με γεμίζει περισσότερο το μάτι ο Μαύρα και σύνοτι είναι πιο φθηνός σε σχέση με τον Πογκμπά. Και με τον Αλβανό στόπερ βέβαια υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Όχι όμως τόσο μεγάλη όσο αυτή που υφίσταται αυτή τη στιγμή με τον Πογκμπά. Γι' αυτό εγώ γέρνω προς τον Μαύραη, τον Μέργιν Μαύραη, τον πρώην αρχηγό του Αμβούργου, ο οποίος επαναλαμβάνω επιβεβαίωσε τις επαφές του με τον Άρη. Ένας Άρης που περιμένουμε αύριο να δούμε ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη στις περιπτώσεις των Σιώπη και Μαρτίνες, θετικά ή αρνητικά. Νομίζω ότι εκτός από πρόπτου αύριο θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις όσον αφορά τις περιπτώσεις των δύο παιχτών, οι οποίες θα προκύψουν από το ραντεβού του Θόδωρου Καρυπίδη με την πλευρά του Ολυμπιακού. Από τον Άρη βγαίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά αμφότεροι θα αντιθούν στα κίτρινο-μαύρα, δίνοντας φυσικά προτεραιότητα στην περίπτωση του Μανώλη Σιώπη, του 24χρονου μέσου. Και περιμένουμε μέχρι αύριο το βράδυ τα νεότερα από την επαφή που θα γίνει ανάμεσα στον Άρη, τον Θόδωρο Καρυπίδη και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού με τους κυτρινόμαυρους φυσικά να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και στις δύο ποδοσφαιριστές.
Λοιπόν, πάντως αν ο Άρης καταφέρει και πάρει έστω τον Σιώπη, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο τον Άρη όσον αφορά τη μεσαία γραμμή του. Γιατί ο Σιώπης είναι ο παίχτης που λείπει αυτή τη στιγμή από τη μεσαία γραμμή του Άρη. Είναι ο παίχτης σκούπα, το μηχανάκι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που μπορεί να δώσει πολλά στον Άρη. Και είναι και ένας παίχτης σε πολύ καλή ηλικία και διεθνής, έτσι. Ο Μανώλης, ο Σιώπης. Παράλληλα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Τιάγκο Δίας, τον Πορτογάλο εξτρέμ της Μίλαν, τον οποίο ο Άρης προσπαθεί να, να το φέρει στην Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11.30 θα ακούσουμε και την συνομιλία που είχαμε το απόγευμα με τον ρεπόρτερ της Αμπόλα, τον Μιγγέλ Κορέα, ο οποίος μας και αγράφησε το προφίλ του Δίας και το χαρακτήρισε ως ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή και ξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα βοηθήσει τον Άρη εφόσον έρθει ένας παίχτης που υστερεί είναι αλήθεια σε παραστάσεις από το επαγγελματικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι αποτελεί προϊόν της πορτογαλικής σχολής, η παρουσία του σε Μπενφίκα, στη Sporting και στη Μίλαν, έστω και σε επίπεδο δεύτερων ομάδων, νομίζω ότι ισορροπεί κάπως με την απειρία που έχει από το επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα το βράδυ, νωρίς το βράδυ, είχαμε και το γεύμα το οποίο παρέθεσαν οι εκδότες της εφημερίδας Άρης, ο Ντίμης Παπαϊωάννου και ο Ηλίας Πόπης, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο παρευρέθηκε σύσσωμο σε γνωστό μαγαζί της Καλαμαριάς, από τους προπονητές, στους παίχτες και όλο το υπαλλικό προσωπικό των γραφείων βρέθηκαν εκεί, σε χαλαρές στιγμές για την ομάδα, λίγο πριν την πρεμιέρα της κόντρα στην Λαμία την ερχόμενη Δευτέρα. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα που θα δούμε στο παιχνίδι της Δευτέρας με τη Λαμία, ούτε σήμερα άνοιξε τα χαρτιά το Πάκο Ερέρα στην προπόνηση που έγινε το πρωί στο Ρήσιο. Με παιχνιδάκια κυρίως, χωρίς να στους παίχτες κύλησε το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω ότι από αύριο, στην αυριανή και στη μεθαυριανή προπόνηση, θα δούμε τον Ισπανό τεχνικό να φανερώνει κάποιες από τις σκέψεις του όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει στο μάτς της ερχόμενης Δευτέρας. Όπως λέμε και τις τελευταίες ημέρες, δεν νομίζω ότι η εντεκάδα που θα δούμε στη Λαμία θα έχει πολλές διαφορές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε ο Ερέρα κόντρα στον Πας Γιάννα στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε ίσως μία-δύο αλλαγές. Μία να υπάρξει, ίσως υπάρξει στο κέντρο της άμυνας με τον Βελέθ να ξεκινάει αντί του Σόουζα, αλλά νομίζω ότι και ο Πορτογάλος διεκδικεί με τις ίδιες πιθανότητες μια θέση στο βασικό σχήμα. Και να δούμε αν τελικά ο Ερέρα θα εμπιστευτεί τον Μπρούνο Γκάμα και θα του δώσει φανέλα βασικού κόντρα στην Λαμία. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Έχει δρόμο μπροστά του για να φτάσει τους υπόλοιπους. Αλλά έδειξε και με τον Μπας Γιάννενα ότι η ποιότητά του τον βοηθάει να καλύπτει πιο γρήγορα το χαμένο έδαφος. Και έδειξε να είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που σίγουρα περιμέναμε όλοι να βρίσκεται. Και σε αυτό τον έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι αγωνιζότανε με την Αλκορκόρν μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Και έτσι δεν ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα της αποχής του από τις προπονήσεις ή τους αγώνες. Ο πονοκέφαλος νομίζω περισσότερο για τον Ερέρα έχει να κάνει με τους παίκτες που θα πάρει στην αποστολή και ποιους θα αφήσει εκτός. Και είναι ένας πονοκέφαλος που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο εφόσον έρθουν και παίκτες όπως ο Σιώπης ή ο Μαύραη ή ο Πογκμπά ή ακόμα και ο Μαρτίνες αν θέλετε, γιατί θα υπάρχει μια πλειάδα ποιοτικών και πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών, τους οποίους ο Ισπανός προπονητής του Άρη θα κληθεί να διαχειριστεί. Και είναι δύσκολο πάντα να διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο σύνολο και να κρατάς κυρίως ισορροπίες μέσα στα ποδητήρια. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, και πάντα θέλουν να παίζουν. Νομίζω όμως ότι ο Ερέρα έχει την εμπειρία και την προσωπικότητα κυρίως θεωρώ για να διαχειριστεί αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του την φετινή σεζόν. Ο φίλος ο Πέτρος ρωτάει τι γίνεται με τον Πέντρο Βίτορ,
τον Βραζιλιάνο της, της ΑΕΚ, με αποκτηθέντας κιόλας από την Ένωση. Τα είπαμε και το απόγευμα ότι εκτός απρόπτου ο 20χρονος εξτρέμ της ΑΕΚ θα αποκτηθεί από τον Άρη ως μεταγραφή κανονικά. Ο Άρης, ο οποίος θα αγοράσει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, έναντι περίπου 100.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα καταβάλει πάνω κάτω και στο φινάλε της σεζόν, άσχετα να τον κρατήσει την, την επόμενη χρονιά ή όχι. Στην περίπτωση όμως που η ΑΕΚ θελήσει να πάρει πίσω τον παίχτη το επόμενο καλοκαίρι, θα κληθεί να δώσει στον Άρη ένα ποσό το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, θα αγγίζει το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Διόλευκα τα φρόνια το ποσό, φυσικά. Δεν μας χάλαγε δηλαδή να έρθει να παίξει ο παίχτης ένα χρόνο στον Άρη και να το δώσουμε για 1,3, μια χαρά θα ήταν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζει μια θέση που ο Άρης χρειάζεται. Παίχτες, μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της, της άμυνας. Περισσότερο επένδυση είναι. Και από τη στιγμή που θα αποκτήσει ως μεταγραφή, δεν υπάρχει θέμα, γιατί είναι γνωστή άλλωστε η πολιτική του Άρη να μην αποκτά ιδανικούς από ελληνικές ομάδες. Και δεν θα την αλλάξει τώρα ούτε για τον Πέντρο Βίτορ, ούτε για τον Μανώλη Σιώπη, ούτε για κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή. Και είναι και αυτή μια από τις υποθέσεις που νομίζω μπορεί να έχουμε και κάτι επίσημο μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Αν όχι μέχρι την Κυριακή, νομίζω μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει τελειώσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Και εφόσον δεν προκύψει κάτι από πλευρά ΣΑΕΚ, γιατί αν να χαλάσει, μόνο πλευρά ΣΑΕΚ μπορεί να χαλάσει αυτή τη στιγμή. Αλλά επαναλαμβάνω, εκτός απρόπτου, επειδή ρώτησε και ο φίλος νωρίτερα, ο παίχτης θα αγωνιστεί στον Άρη την νέα σεζόν. Σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε, με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση, του εξαιρετικού ηχολήπτη μας, το τελευταίο διάλειμμα για απόψε, σε ένα ακόμη έκτακτο μπαλαντέρ Γιάννη Ζάτση, μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα πάμε παρά και τα βράδια, μετά φυλάκια. Μετά 5-7 απόγευμα. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Μιγγέλ Κορέα, ο ρεπόρτερ της Αμπόλα, στην εκπομπή All About Aris On Air, όσον αφορά τον Τιάγκο Δίας της Μίλαν, τον οποίο ο Άρης προσπαθεί να φέρει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Μπέρι Γιάννη μου και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παράθεπαμε για άλλα περίπου 20 λεπτάκια μέχρι και τις 12 παρά. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τη συνομιλία που είχαμε νωρίτερα το απόγευμα με τον δημοσιογράφο της Αμπόλα, τον Μιγγέλ Κορέα, για τον Τιάγκο Δίας, με τον Πορτογάλο να μας και εγγραφεί το προφίλ του 20χρονου εξτρέμ της Μίλαν, τον οποίο ο Άρης προσπαθεί να φέρει δανεικό στη Θεσσαλονίκη μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Έγινε γνωστό χθε είναι η περίπτωση του Τιάγκο Δίας, του 20χρονου Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στην Μίλαν, έναν παίχτη τον οποίο το γνωρίζει και ο καλεσμένος μας, ο δημοσιογράφος της Αμπόλα, ο Λουίς Μιγγέλ Κορέα, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Κύριε Κορέα, καλησπέρα, Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να μιλήσουμε Πορτσουγκίζι ή ελληνικά, τι προτιμάτε? Ελληνικά είναι καλύτερα. Ναι. Και εμείς έτσι πιστεύουμε. Ναι. Στο προφίλ του κύριου Κορέα στο Facebook, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να αναφέρουμε τη δεσπόζει μια φωτογραφία που νομίζω είστε εσείς η φωτογραφία, κύριε Κορέα, με κάτι τσάντες του Άρη γύρω-γύρω. Ναι, ο πατέρας μου, ναι, πρώτη φορά που πήγε στον Άρη ήταν, έβαλε αυτό στους παίκτες και εγώ ήμουν το ίδιο με τους παίκτες. Ναι, λοιπόν. Ο Άρης λοιπόν, τον οποίο γνωρίζετε και εσείς αρκετά καλά, προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη έναν παίχτη γνώριμο σε εσάς, γνώριμο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, τον Τιάγκο Δίας, τον οποίο θα μας πείτε και εσείς φυσικά περισσότερα από δημοσιεύματα που αλλιεύσαμε τα προηγούμενα, από τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο, είδαμε να το χαρακτηρίζουν μέχρι και νέο Κριστιάνο Ρονάλντο, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μιλήστε μας όμως εσείς λίγο για τον συγκεκριμένο. Ναι, αυτός ο Τιάγκο Δίας έπαιξε πάντα στις μικρές ομάδες από την Πορτογαλία. Mm-hmm. Τότε ήταν καλός παίκτης και γι' αυτό το πήρε το Μίλαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός από ξέρω πέρυσι έχει κάνει κάποιες προπόνησεις στην πρώτη κατηγορία με το Γκατούζο. Mm-hmm. Ήταν δύο παιχνίδια στην πρόταση, δεν έπαιξε κανονικά, αλλά... Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι θα πάει τον Άρη, θα βοηθήσει τον Άρη σίγουρα. Παρά το αρνητικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι στερείται εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο, το γεγονός ότι προέρχεται από μια σχολή ποδοσφαίρου όπως η πορτογαλική, νομίζω ότι ισορροπεί λίγο κάπως την απειρία που μπορεί να έχει. Ναι, βέβαια, όπως σου είπα, η Πορτογαλία κάνει πάντα καλούς παίκτες από τους μικρούς. Όπως σου λέω, αυτός πήρε στην Ιταλία, ήταν εκεί ένα χρόνο, τώρα είναι πιο μεγάλος ποδοσφαιριστής και αν θα πάει τον Άρη θα έχει τη βοήθεια από τον Ούγκο Σόζα και τον Μπρούνο Γκάμα, θα είναι πιο εύκολο να καταλαβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει πολλούς παίκτες Λατίνους που είναι στον Άρη, έχει κάποιους Ισπανούς, Αργεντίνους, τότε θα είναι πιο εύκολο για το παιδί. Και μιας που αναφέρατε το όνομα και μου κάνατε την πάσα, να πάμε λίγο και στον Μπρούνο Γκάμα. Πέραν του Τιάγκο Ντίας, νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι μια από τις πιο χειρές μεταγραφές του ελληνικού ποδοσφαίρου το φετινό καλοκαίρι. Ναι, βέβαια. Ο Μπρούνο Γκάμα, όπως ξέρεις, είναι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι 30 χρονών, έχει μεγάλη πείρα. Πιστεύω ότι και αυτός είναι γρήγορος, παίζει στην άκρα γρήγορος. Τότε πιστεύω ότι μπορεί και αυτός να βοηθήσει πάρα πολύ το Άρης φέτος. Και να κάνει και τη διαφορά, γιατί γι' αυτό τον πήρε άλλωστε ο Άρης, για να του δώσει αυτό το κάτι παραπάνω μεσοπιθετικά. Ξέρω ότι ο Άρης πήρε παραπάνω από 12 μεταγραφές περίπου, τότε δεν θα είναι εύκολο να φτιάξει τη ομάδα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να έχει χρόνο, αλλά πιστεύω θα πάρει το στόχο να μείνει την αλφα κατηγορία φέτος. Ο στόχος, για να γίνουμε έτσι και λίγο πιο ακριβείς, δεν είναι αυτός, γιατί στον Άρη έχουν οριοθετήσει ο στόχο την πεντάδα και την έξοδο στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν... Μακάρι. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Άρης μπορεί να επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία, αλλά δεν είναι μια από τις συνηθισμένες ομάδες. Εντάξει, είναι μια ομάδα που κουβαλάει τη δική της ιστορία και είναι υποχρεωμένη να έχει και υψηλούς στόχους. Πάντως είναι μια μεταγραφή που νομίζω ότι συζητήθηκε στην Πορτογαλία του Γκάμα στον Άρη, έτσι. Ναι, βέβαια, όπως σου λέω, ο Γκάμα είναι πολύ γνωστός εδώ στην Πορτογαλία. Και όπως σου λέω, έχει όνομα και έχει πείρα και θα βοηθήσει σίγουρα το Άρη. Ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι πάει να μεγαλώσει πάντως αυτή η παροικία των Πορτογάλων. Αν έρθει και ο Ντίας στον Άρη μαζί με τον Σόουζα και τον Γκάμα. Εσείς γενικότερα έτσι από μακριά πώς βλέπετε τη φετινή σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να έχουμε και την εικόνα από το εξωτερικό πώς αντιμετωπίζεις εσείς την κατάσταση που επικρατεί εδώ πέρα. Μακάρι να μην έχει αυτό που έγινε πέρυσι, αυτό που έγινε στο ΠΑΟ ΚΑΕ και στο μεγάλο δέρμπι. Για την Ελλάδα δεν είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ησυχία και πιστεύω με τους διαιτητής θα πάνε όλα καλά και να έχει ένα καθαρό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κορέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε όσον αφορά τον Τιάγκο Ντίας. Θα περιμένουμε και εμείς, εφόσον έρθει τελικά, να το δούμε και εμείς τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο για τον Άρη. Ναι, θα δούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν. Αυτά από τον Μιγγέλ Κορέα, τον ρεπόρτερ της Αμπόλα, ο οποίος μας βοήθησε λίγο να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του Τιάγκο Ντίας, τον οποίο ο Άρης προσπαθεί να φέρει στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να δούμε, να κάνουμε μια σούμα γιατί τελείωσαν και τα παιχνίδια για το Europa League, για τα προγραμματικά, ξεκινώντας από τους αγώνες που είχαμε στις 7. Λοιπόν, Zenit Αγίας Πετρούπολης, Molde 3-1, Torpedo Ludogorets 0-1, Τρέτσινα Εκλάρνακας 1-1, Αποέλ Αστάν 1-0, Σερίφ Τιρασπόλ Καραμπάκ 1-0, Σίγμα Όλομουτς Σεβίλη 0-1, Σούντοβα Σέλτικ 1-1, Σάρσμπουργκ Μακάμπι Τελαβίβ 3-1, Μάλμε Μίντιλαντ 2-2, Αταλάντα Κοπενχάγη 0-0, Βασιλεία Απόλλων Λεμεσού 3-2, Ντουντελάγκε Κλουζ 2-0,
Ολυμπιακός Μπέρνλι 3-1. Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε στο... Άμα το ανοίξει, θα πούμε πότε προηγήθηκε. Προηγήθηκε στο 19 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη. Οι Άγγλοι σοφάρισαν με αυστηρό πέναλτι, νομίζω, 1-1 με τον Γουτ στο 33. Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στο 49 με τον Μπουχαλάκη, με κεφαλιά του Μπουχαλάκη από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη. Και στο 60 ο αρχηγός του Ολυμπιακού με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Φάση στην οποία αποβλήθηκε και ο Γκίψον με δεύτερη κίτρινη στο 60 λεπτό. Γκένκ Μπρόντμπι 5-2. Ζόρια Λειψία 0-0. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με παίχτη λιγότερο. Ολύμπια Λιουμπλιάνας Σπαρτάκ Τρινάβα 0-2. Παρτιζάν Μπεσίκτας 1-1. Ραπίτ Βιέννης Στεάβου Κουρεστίου 3-1. Με 10 ολοκλήρωσε το παιχνίδι η Ραπίτ Βιέννης. Γάνδι Μπορντό 0-0. Με παίχτη λιγότερο ολοκλήρωσε το παιχνίδι και οι Γάλλοι. Ρέιντζερς Ούφα 1-0. Και Ρόζεμπουργκ Σκέντιγια 3-1, προβάδισμα για τους Νορβηγούς. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που είχαμε απόψε για τα προκριματικά του Europa League. Η Λάρισα στις 12 παρά το βράδυ θυμήθηκε να ανακοινώσει ότι παίρνει άδεια και θα συμμετέχει χωρίς περιορισμούς στο νέο πρωτάθλημα. Η ΠΑΕ άλλα ανακοινώνει ότι σχοργήθηκε πιστοποιητικό του άρθρου 77α παράγραφος 3 του νόμου 2725 κάθος 99 από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χωρίς καμιά επιφύλαξη περιορισμού για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα τη Super League τη ποδοσφαιρική περίοδου 18-19. Είναι η τρίτη συνεχή φορά που η ΠΑΕΑΛ μετά την επί σειρά ετών καταστροφική διοίκηση προηγούμενων ιδιοκτησιών, εκτός αδειοδότηση από την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για Ευρωπαϊκέ Διοργανώσει, λαμβάνει και πιστοποιητικού συμμετοχή χωρίς περιορισμού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αναφέρει ανακοίνωση τη ομάδα του κ. Κούγια, η οποία θα έρθει. Όχι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μεταξύ, οι φίλοι του Άρη μπορούν να μπουν και στο Lab Out Άρης και να δουν το φωτορεπορτάζ από το απόψινό γεύμα του ποδοσφαιρικού τμήματος και να δουν κυρίως τις συντρόφους των ποδοσφαιριστών του Άρη. Λοιπόν, εξαιρετική, το γνωρίζαμε βέβαια, εξαιρετική κυρία Κολάσο, πολύ δυνατή όμως Γιάννη Ζάτση και η σύντροφος του Μπρούνο Γκάμα. Και είναι φαίνεται πιο μαζεμένη, ρε παιδί μου, εντάξει, η άλλη είναι λίγο πιο έτσι, πιο τσαχπίνα, πιο ξεπεταγμένη. Βάλω να πάω τάρα, ρε φίλε, να δεις, να πούμε. Γιατί δεν έχουμε κάνει μόνο καλές μεταγραφές εντός γηπέδου, Γιάννη Ζάτση. Έχουμε κάνει μεταγραφές και εκτός γηπέδου. Τα επίσημα του Κλεάνθης Βικελίδης φέτος και οι σουίτες θα τραβήξουν τα φλας των φωτογραφικών φακών με τις παρουσίες που θα λάμψουν, τις γυναικείες παρουσίες που θα λάμψουν πάνω στις σουίτες του Βικελίδης. Υπάρχουν βέβαια παρουσίες που λάμπουν και στα επίσημα του Βικελίδης. Εκεί πέρα, δεξιά τα δημοσιογραφικά. Κάτι παρουσίες που λάμπουν. Λοιπόν. Και εκείνες, εξαιρετικές. Λοιπόν, ήταν πάντως ένα χαλαρό βράδυ για τους παίχτες. Από αύριο μπαίνει σιγά σιγά και στην τελική ευθεία προετοιμασία της ομάδας. Να δούμε και τον Ερέρα να ανοίγει τα χαρτιά του. Τι 11 θα δοκιμάσει, πώς το σκέφτεται και ποιους θα χρησιμοποιήσει τελικά στο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας. Σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο και πάλι, λίγο μετά από τις 10 ως Μπαλαντέρ, στην τελευταία εκπομπή, αυτή την έκτακτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και φυσικά νωρίτερα με την εκπομπή All About Action Air το απόγευμα. Ακολουθεί η ζούγκλα, ζουγκλάρα με Γιώργο Ζαγόρα. Τα λέμε και πάλι αύριο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.